η είδηση της χρονιάς για την ελληνική startup σκηνή είναι με διαφορά η εξαγορά του TaxiBit, μια ελληνική ιδέα που περνάει πλέον στο παγκόσμιο στίβο. Είστε ο άνθρωπος που στήριξε αυτή την προσπάθεια από τα πρώτα της και όλα βήματα και παράλληλα μέχρι πριν ήσασταν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του TaxiBit. Τι σημαίνει για εσάς αυτή η εξέλιξη και τι αντίκτυπο έχει και στην ελληνική startup σκηνή ευρύτερα? Εμένα προφανώς με χαροποιεί ιδιαίτερα αυτό το γεγονός. Είναι η επιβράβευση μεγάλης προσπάθειας και δικής μου και όλης της ομάδας του TaxiBit. Αλλά το βασικό είναι ότι δημιουργεί πλέον, βάζει τα startups και την εικόνα, την έννοια των startups στην πραγματικότητα την ελληνική και δείχνει ότι μπορούμε να έχουμε σημαντικές επιτυχίες που αναγνωρίζονται όχι μόνο εντός Ελλάδος αλλά και εκτός Ελλάδος. Είχαμε και το eFood πριν από 2 χρόνια. Έρχεται το TaxiBit πλέον να δείξει ότι δεν συμβαίνουν μεμονωμένα γεγονότα. Είναι μια ξεκάθαρη τάση που αρχίζει να δημιουργείται και το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πάρα πολύ θετικό γεγονός για το οικοσύστημα στην Ελλάδα και για την ελληνική οικονομία γενικότερα. Η οποία βέβαια η ιδέα δεν θέλει να μείνει ελληνική, αλλά θέλει να βγει εκτός συνόρων. Υπάρχουν πλέον επιλογές. Το Venture Friends σίγουρα είναι μία από αυτές τις επιλογές και εμείς το έχουμε αποδείξει έχοντας ήδη υποστήριξη πάνω από 15 ελληνικές ομάδες Ελλήνων που έχουν δημιουργήσει εξωστρεφείς διεθνείς εταιρείες στον χώρο της τεχνολογίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι εύκολο, αλλά η δυσκολία δεν έγκυται στη χρηματοδότηση. Έγκυται στο να δημιουργηθεί ένα προϊόν το οποίο πραγματικά έχει ανάγκη ο πελάτης. Είναι μια συνταγή επιτυχίας που έχει αρκετά συστατικά. Ξεκινώντας πάντα από την ομάδα, πρέπει η ομάδα να έχει την ικανότητα, το πάθος, τη δέσμευση να δημιουργήσει κάτι σημαντικό και διεθνές. Αλλά πέρα από αυτό πρέπει να βάζει και την προσπάθειά της σε κάτι απτό, το οποίο έχει ουσία και για το οποίο υπάρχει ανάγκη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ελληνικές startups που θα μπορούσαν να γίνουν το νέο TaxiBit μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια? Το πιστεύω ακράδαντα. Ήδη βλέπουμε ομάδες οι οποίες έχουν δείξει ότι θα το πετύχουν. Έχουμε μερικές εταιρείες όπως το Blue Ground ή το Welcome Pickups ή το Δουλευταρά, το eTable, τα οποία ήδη έχουν σημαντικό traction και δείχνουν ότι μπορούν να γίνουν μεγάλες εταιρείες. Θα μπορούσαν όντως οι ομάδες αυτές να πάνε στο εξωτερικό και να ξεκινήσουν από εκεί. Παρά τα αυτά, το να ξεκινήσει κάποιος από την Ελλάδα έχει κάποια πλεονεκτήματα που έχουν να κάνουν με την καλύτερη πρόσβαση που έχει στην αγορά, στο ταλέντο, στο χαμηλότερο κόστος υλοποίησης και ανάπτυξης του προϊόντος και άρα στο χαμηλότερο κόστος τεστ. Δηλαδή, μπορεί να κάνεις το πρώτο σου τεστ σε μια πιο μικρή αγορά, να τελειοποιείς το προϊόν σου εδώ, όπως έκανε και το TaxiBit, και να πας στην επόμενη αγορά έχοντας σαν βάση την Ελλάδα, σαν βάση του R&D, της εξέλιξης του προϊόντος. Τελικά, νομοτελειακά, η χώρα μας, επειδή είναι μικρή, οθεί τα ελληνικά startups να βγουν εκτός Ελλάδος. Σίγουρα, από μόνες οι startups δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της ελληνικής κρίσης, όπως και δεν νομίζω ότι κάποιος κλάδος μεμονωμένα μπορεί να λύσει όλο το πρόβλημα. Παρά τα αυτά, τα startups μπορούν να δημιουργήσουν κάποιες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Το πιο σημαντικό όμως, η πιο σημαντική επίδραση που έχουν τα startups είναι στην αλλαγή νοοτροπίας. Καταρχήν δίνουν αισιοδοξία ότι μπορούν άνθρωποι να πετύχουν από το μηδέν να δημιουργήσουν κάτι. Η συζήτηση για τα startups και ο τρόπος δημιουργίας τους και γιγάντωσής τους θεωρώ ότι βελτιώνει, βοηθάει την κουλτούρα μας και την νοοτροπία μας. Γιατί είναι μια χτίδα αισιοδοξίας, αξιοκρατίας και δείχνει ότι μπορεί με την προσπάθεια να έχει το αποτέλεσμα.